Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελκώδη κολίτιδα και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση. Και βέβαια για να αναφερθούμε στην ελκώδη κολίτιδα θα πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι, να την ταξινομήσουμε, να δείξουμε πώς ταξινομείται η βαρύτητά της και ακολούθως να μιλήσουμε για τις θεραπευτικές επιλογές. Έτσι λοιπόν η ελκώδη κολίτιδα γνωρίζουμε ότι είναι ένα νόσημα το οποίο προσβάλλει το παχύ έντερο κατά συνέχεια ιστού, ξεκινώντας πάντα από το μπροκτό και ένα 30% περιορίζεται στα πρώτα 15 εκατοστά και την ορίζουμε έτσι ως ορθίτιδα, ουσιαστικά προσβάλλει δηλαδή μόνο το ορθό. Ένα 40% επεκτείνεται μέχρι τη σπληνική καμπή, οπότε πλέον ορίζεται ως αριστερόπλευρη κολίτιδα και εφόσον ξεπεράσει τη σπληνική καμπή και φτάνει πέραν αυτή και μπορεί να φτάσει βέβαια μέχρι και το τυφλό ή να κάνει και την παλίνδρομη λεϊτίδα που λέμε προσβάλλοντας τον τελικό ηλαιό, να έχει τη λεγόμενη εκτεταμένη κολίτιδα ή πανκολίτιδα που είναι το υπόλοιπο 30% των ασθενών μας. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Μας ενδιαφέρει γιατί η έκταση της κολίτιδας θα καθορίσει αφενός τον τύπο της θεραπείας και αφετέρου το πρόγραμμα επιτήρησης αυτών των ασθενών, δηλαδή το κάθε πότε θα πρέπει να κάνουν ενδοσκοπήσεις. Η ενδοσκοπική της εικόνα είναι αυτή, ταξινομείται με διάφορα σκορ. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τι συμβαίνει. Ουσιαστικά έχουμε έντονο ερήθημα, εξαλείφεται το αγκιακό δίκτυο. Υπάρχει ευθρυπτότητα, δηλαδή όταν περνάει το ενδοσκόπιο τραυματίζεται εύκολα ο βλενογόνος. Μπορεί να υπάρχει αυτόματη αιμορραγία ή και έλκη. Τώρα, οι διαθέσιμες θεραπείες για την ελκώδη κολίτιδα είναι αρκετές. Είναι τα 5-αμινοσαλικυλικά, είναι τα κορτικοστεροειδή και η βουδεσονίδη που είναι ένα ανάλογο. Τα ανοσοτροποποιητικά, οι θειοπουρίνες, κυρίως οι βιολογικοί παράγοντες και βέβαια πλέον έχουμε και νέα μόρια. Και αν δούμε στην πορεία του χρόνου, από το 1950 που πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα κορτικοστεροειδή, το 70 μπήκαν στη ζωή μας οι θειοπουρίνες. Ακολούθησαν μετά οι anti-TNF στα τέλη του 90, αρχές του 2000, το 14-15 που μπήκε στη ζωή μας το εντίβιο, το βεντολίζουμαπ, το 16 που πήρε έγκριση για την Κρόν, αλλά και αργότερα για την ελκώδη κολίτιδα το 18 το ουστεκίνουμαπ και νεότερα μόρια όπως το τοφασίτινι που πήρε και αυτό έγκριση το 18. Και φαίνεται ότι υπάρχει πληθώρα μορίων τα οποία είναι να έρθουν τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν μόρια που αυτή τη στιγμή είναι σε φάση 3 κλινικές μελέτες. Έχουμε την τύχη να έχουμε και κάποια από αυτά και να έχουμε μια εμπειρία. Όπως το ριζανκίζουμαπ, από τον κουζέλκουμαπ, από το πατασίτινιπ, το φιλγκότινιπ που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να μπουν και αυτά στις θεραπευτικές μας επιλογές. Τώρα, πώς τις χρησιμοποιούμε? Στην ελκώδη κολίτιδα ακόμα χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη step-up θεραπεία, δηλαδή ξεκινάμε με τα 5-αμινοσαλικυλικά, ανεβαίνουμε στην κορτιζόνη, στην αζαθιοπρίνη και τέλος στους βιολογικούς παράγοντες. Και ουσιαστικά βλέπετε εδώ πέρα ότι αναλόγως με του φαρμάκου με το οποίο θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ύφεση, δηλαδή στη φάση της έξαρσης να πετύχουμε την ύφεση, με ανάλογο φάρμακο μετά θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε. Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε με αμινοσαλικυλικά ή με τοπική χρήση βουδεσονίδης, μπορούμε να συνεχίσουμε με αμινοσαλικυλικά. Αν χρειαστούμε αμινοκορτικοστεροειδή κατά την έξαρση της νόσου, αν είναι η πρώτη, μπορούμε να συνεχίσουμε αμινοσαλικυλικά ή να ανεβούμε σε θειοπουρίνες μεθοτρεξάτες. Και αν έχουμε μια βαριά έξαρση που θα ξεκινήσουμε με χρήση αντι-TNF κατευθείαν ή ιντεγκρινών, τότε θα συνεχίσουμε υποχρεωτικά με αυτούς. Επειδή βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τον ασθενή που θα χρειαστεί επιθετική θεραπεία, δηλαδή που θα χρειαστεί γρήγορα να πάμε στους βιολογικούς παράγοντες ή έστω στα νοσοτροποποιητικά. Και από παλιά ξέρουμε ότι εφόσον ο ασθενής μας είναι κάτω από 40 ετών στη διάγνωση, εφόσον η CRP του είναι υψηλή, εφόσον χρειάστηκε κορτικοστεροειδή κατά την έξαρση της νόσου και ειδικά αν έχει και εκτεταμένη κολίτιδα, τότε είναι ένας ασθενής υψηλού κινδύνου, στον οποίο πρέπει να είμαστε πιο ταχύς στον τρόπο που θα κάνουμε το escalation της θεραπείας μας. Και βέβαια η θεραπεία αυτή δεν δίνεται τυφλά, δίνεται με ένα στόχο και ο στόχος είναι ο ασθενής μας να έχει ένα φυσιολογικό έντερο. Δίνουμε θεραπεία με τέτοιο τρόπο και την ελέγχουμε στους 6 μήνες με ενδοσκόπηση κατά κύριο λόγο στην ελκώδη κολίτιδα για να δούμε ότι ο ασθενής μας πέτυχε αυτό που λέμε βλενογονική επούλωση, δηλαδή το έντερό του φαίνεται στην ενδοσκόπηση φυσιολογικό και πλέον στην εποχή μας πάμε και ένα βήμα παρακάτω στη λεγόμενη ιστολογική επούλωση, δηλαδή να δούμε ότι και ιστολογικά δεν έχει κίνδυνο επαπειλούμενης υποτροπής. Τώρα, αν δείτε στατιστικά πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι θεραπείες, βλέπετε ότι υπάρχει ένα ποσοστό που δεν παίρνει καμία θεραπεία, κάτω το γκρι κομμάτι. Η πλειοψηφία θα παίρνει 5-αμινοσαλικυλικά. Κάποιοι λίγοι, ευτυχώς στην εποχή μας πιστεύω συνεχώς μειώνονται, μπορεί να συνεχίζουν να κάνουν χρήση κορτιζόνης. Και τα νοσοκατασταλτικά και πολύ λιγότερο βιολογικές θεραπείες καταλαμβάνουν ένα μικρό κομμάτι των θεραπείων. Υπάρχει βέβαια πάντα ένα ποσοστό των ασθενών που θα χρειαστεί το χειρουργείο σε βάθος χρόνου.
Πάμε τώρα να τις δούμε μία-μία. Τα 5 αμινοσαλικυλικά υλικά είναι παλιά γνώση. Το 1938-39 βρέθηκε η σουλφασαλαζίνη που τη χρησιμοποίησαν για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και φάνηκε εκεί πέρα, παρατηρήσαν λίγο μετά, ότι οι ασθενείς με ρευματοειδή που είχαν συμμετοχή του πεπτικού έχουν βελτίωση της συνυπάρχουσας κολίτιδας. Και το 65 υπάρχει πλέον και η πρώτη μελέτη όπου μετά από ένα χρόνο θεραπείας με 2 γραμμάρια σουλφασαλαζίνης, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ασθενών παρέμεναν σε ύφεση. Οπότε μπήκε αργότερα το 72 από τον γνωστό Τρούλαβ, που όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα νοσήματα ξέρουμε και τα κριτήρια Τρούλαβ και Γουίτς, όπου έθεσε το θέμα της διαβίου θεραπείας, ουσιαστικά οι ασθενείς δηλαδή να παίρνουν μακροχρόνια αυτή τη θεραπεία για να μένουν σε ύφεση. Τώρα, η μεσαλαζίνη απορροφάται σχεδόν πλήρως από το δεκαδάκτυλο και το έντερο, αν είναι χωρίς κάποιον ειδικό μεταφορέα. Μεταβολίζεται στο σηκώτη, στο ΥΠΑΡ, όπου δημιουργούνται ανενεργοί μεταβολίτες, απεκρίνεται μέσω των νεφρών και υπάρχει ελάχιστη εντεροϋπατική μεταφορά. Οι συγκεντρώσεις του 5 αμινοσαλικυλικού στο κόλον είναι ελάχιστες και βέβαια δεν απορροφάται από αυτό. Ο τρόπος δράσης εν πωλής είναι άγνωστος. Υπάρχουν αυτές οι θεωρίες ότι αφενός αναστέλει την εντελευκίνη ένατη, το DNF κτλ., ότι επάγει την απόπτωση και ενεργοποίηση της έκφρασης του PPR, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η μεσαλαζίνη. Τώρα, χρησιμοποιούμε διάφορες μορφές, χρησιμοποιείται από το ορθό, έχουμε υπόθετο, έχουμε υποκλεισμούς, έχουμε αφρό και έχουμε και από το στόμα. Έχουμε ταμπλέτες, έχουμε κοκκία και όλα αυτά έχουν διαφορετικούς τρόπους κατασκευής ακριβώς για να μην παραμένει η μεσαλαζίνη μόνο στο λεπτό έντερο και να απορροφηθεί, αλλά ώστε να μεταφερθεί μέχρι το παχύ έντερο και να απελευθερωθεί εκεί όπου έχουμε το πρόβλημα. Εδώ βλέπετε τα διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τι είναι, ότι αν έχουμε νόσο στο ορθό, τότε περιμένουμε να δουλέψει μόνο το υπόθετο. Αν έχουμε, δώσουμε αφρό, τότε περιμένουμε να φτάσει περίπου μέχρι και το ορθοσυγμοειδές. Ενώ οι υποκλεισμοί, ειδικά όταν γίνουν σωστά, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι δίνουν οι γιατροί υποκλεισμούς στους ασθενείς, αλλά δεν τους εξηγούν πώς να τους κάνουν, και έτσι δεν έχουμε αρκετή διάχυση του φαρμάκου μέχρι τη σπληνική καμπή. Αλλά αν ο υποκλεισμός γίνει σωστά, τότε μπορεί να φτάσει μέχρι τη σπληνική καμπή. Άρα, επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, ότι πρέπει να ξέρουμε την έκταση της νόσου για να διαλέξουμε και το ανάλογο σκεύασμα που θα δώσουμε για να πιάσουμε το κομμάτι που πάσχει. Από το στόμα, βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε επίσης διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και οι ενδείξεις τους είναι πρώτον η ήπια και μέτρια βαρύτητας ελκώδη κολίτιδα, τόσο για να πετύχουμε την ύφεση της νόσου όσο και για να τη συντηρήσουμε. Και βέβαια πολλοί συνεχίζουν και δίνουν τα αμινοσαλικυλικά ακόμα και σε ανθρώπους που παίρνουν ευελικούς παράγοντες, γιατί θεωρούμε ότι προφυλάσσουν για ορθοκολικό καρκίνο στην ελκώδη κολίτιδα. Είναι παλιές μελέτες που δείξαν ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκινογένεσης. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι μια απευθείας δράση ή αν είναι έμεσο μέσω της υποχώρησης της φλεγμονής. Τώρα, οι οδηγίες στην ελκώδη κολίτιδα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία που είναι η ΕΚΟ. Και τι μας λέει η ΕΚΟ? Ότι σε περίπτωση ορθίτιδας η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι ένα υπόθετο μεσαλαζίνης του 1 γραμμαρίου ημερησίως. Και σε περίπτωση που ο ασθενής μας δεν ανταποκρίνεται, τότε μπορούμε να κάνουμε escalation της θεραπείας. Φαίνεται πάντως ότι μπορούμε τότε να συνδυάσουμε την από του στόματος θεραπεία με το υπόθετο, με την τοπική δηλαδή μεσαλαζίνη. Και βέβαια στη συνέχεια για να συντηρήσουμε την ύφεσή μας συνεχίζουμε και δίνουμε τα υπόθετα. Σε περίπτωση όμως αριστερόπλευρης κολίτιδας, δηλαδή όταν η νόσος εκτείνεται όπως είπαμε πάνω από το ορθό μέχρι τη σπληνική καμπή, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε με συνδυασμό και τοπικής θεραπείας και βέβαια όπως είδατε πριν εκεί δεν μας αρκεί το υπόθετο, πρέπει να δώσουμε υποκλεισμό και να το συνδυάσουμε με από του στόματος μεσαλαζίνη πάνω από 2,4 γραμμάρια την ημέρα. Και βέβαια με την ίδια θεραπεία θα συνεχίσουμε και τη συντήρησή μας. Τώρα, αν η κολίτιδα είναι εκτεταμένη, δεν αλλάζουν ουσιαστικά πολλά πράγματα. Διαλέγουμε ίσως κάποια άλλη φαρμακοτεχνική μορφή για να πιάνουμε καλύτερα όλο το παχύ έντερο για την από του στόματος θεραπεία. Ενώ όσον αφορά τον υποκλεισμό, τότε συνεχίζουμε πάλι με ένεμα, με ένα γραμμάριο τουλάχιστον την ημέρα. Βέβαια, τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι 4 γραμμαρίων ημερησίως. Και κάνουμε τον ίδιο συνδυασμό θεραπείας για να ανταποκριθούν οι ασθενείς μας. Τώρα, όπως είδατε, οι δόσεις είναι αυτές και υπάρχει μια συζήτηση για τη συντήρηση, αν πρέπει να κρατάμε τόσο υψηλές δόσεις.
Το περός είναι 2 γραμμάρια την ημέρα, η τοπική είναι 3 γραμμάρια την εβδομάδα. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γενικά γύρω από το αν πρέπει να το δίνουμε φάπαξ ή διαιρεμένο. Δηλαδή, αν ο ασθενής μας πρέπει να παίρνει πολλές φορές μέσα στη μέρα τα χάπια του ή μία φορά το πρωί. Αυτό είναι σημαντικό διότι βελτιώνει πάρα πολύ τη συμμόρφωση. Και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα και σε αποτελεσματικότητα και σε ασφάλεια μεταξύ της εφάπαξ χορήγησης και της διαιρούμενης δόσης και βελτιώνουν τη συμμόρφωση. Ίσως είναι και πιο cost effective γιατί βελτιώνοντας τη συμμόρφωση βελτιώνεται η θεραπεία των ασθενών, άρα μειώνονται οι εξάρσεις, δεν χάνονται χάπια και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αριστερόπλευρη κολίτιδα με το εφάπαξ σχήμα. Επίσης, για τη δόση έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Θέλει λίγο υπομονή, ειδικά από την πλευρά των ασθενών βέβαια, αλλά και από τον γιατρό που πολλές φορές γίνεται ανυπόμονη να έχει ο ασθενής τους γρήγορα καλό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι αυξάνοντας τη δόση των αμινοσαλικυλικών μέχρι τα 4,8 γραμμάρια, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που δίνουν και μεγαλύτερες δόσεις, μέχρι τα 4,8 γραμμάρια και μέχρι την εβδομάδα 6, αν περιμένεις, θα βελτιώσεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ, θα βελτιώσει αρκετά το αποτέλεσμά σου. Υπάρχει ένα ποσοστό δηλαδή ασθενών που θα κερδίσεις σταδιακά, οι οποίοι θα πετύχουν την ύφεση με αυτή την αύξηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, η δόση των 4,8 ή των 2,4 φαίνεται ότι ίσως έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς που χρειώστηκαν κορτικοστεροειδή στη διάγνωση. Άρα, όταν έχετε έναν ασθενή που χρειάστηκε κορτιζόνη για να μπει σε ύφεση, μάλλον είναι καλύτερα να τον συντηρείτε με τη μεγάλη δόση των 4,8 γραμμαρίων και βέβαια πάντα μιλάμε για τη μέτρια νόσο. Πολλοί συνάδελφοι συνηθίζουν αφού πιάσουν ύφεση μετά να μειώνουν τη δόση. Φαίνεται όμως ότι και η οδηγία από την ΕΚΟ είναι ότι η δόση συντήρηση θα πρέπει να είναι η δόση με την οποία επετεύχθη η ύφεση. Άρα συνεχίζουμε με αυτή που το καταφέραμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Και η μείωση της δόσης μπορεί να γίνει εφόσον ο ασθενής μας παραμένει σε ύφεση για ένα ικανό χρονικό διάστημα και εφόσον έχει πετύχει τη λεγόμενη βλογονική επούλωση που όπως είπαμε αρχικά είναι ο στόχος μας. Στους νέους ασθενείς με εκτεταμένη νόσο, δηλαδή αυτούς που είπαμε στην εισαγωγή ότι φαίνεται να έχουν πιο επιθετική νόσο, καλύτερα είναι να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ύφεσης με υψηλές δόσεις συντήρησης. Μας απασχολεί και εμάς, μας απασχολούν και τους ασθενείς μας στο κομμάτι των παρενεργειών. Γενικά τα αμινοσαλικυλικά τα θεωρούμε ασφαλή φάρμακα. Έχουν κάποιες παρενέργειες σπάνιες που τις βλέπουμε. Η διάρρεια είναι η παράδοξη ουσιαστικά διάρρεια, γιατί σκεφτείτε ότι εμείς τα δίνουμε τα φάρμακα αυτά για να θεραπεύσουμε τη διάρρεια που προέρχεται από την ελκώδη κολίτιδα, αλλά καμιά φορά έχουμε παράδοξη διάρρεια. Μπορεί να γίνει αύξηση των τρασαμινασών, μπορεί να κάνουν παγκρεατίτιδα, η οποία είναι δυσογκρασιακή, και ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ σπάνιο, κάνουν διάμεση νεφρίτιδα. Και δεν φαίνεται αυτό να έχει κάποια διαφορά μεταξύ της χαμηλής ή της υψηλής δόσης. Τώρα, η διάμεση νεφρίτιδα είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, βλέπετε ένας 500 ασθενής. Μπορεί να γίνει και στην αρχή, αλλά μπορεί να γίνει και αργότερα, οποιαδήποτε στιγμή κατά την θεραπεία. Συνήθως θα είναι τον πρώτο χρόνο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε να ζητάμε στους ασθενείς μας να μας φέρουν μια γενική ούρον. Αν δούμε εκεί ότι έχουμε παρουσία λευκώματος ή αιμοσφαιρίνη ή δούμε από τις εργαστηριακές εξετάσεις σε μείωση της κάθαρης κρεατινίνης, τότε διακόπτουμε το φάρμακο, συνήθως υποστρέφει, αν επιμένει θα πρέπει να γίνει βιοψία νεφρού και ίσως κορτιζόνη. Προσοχή γιατί τα συμπτώματα είναι αμβλυχρά και μπορεί να μας ξεφύγει, οπότε πρέπει να είμαστε επίμονοι, ειδικά στην αρχή, τον πρώτο χρόνο να ζητάμε στους ασθενείς μας γενική ούρον και εργαστηριακό έλεγχο. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχουμε γιατί οι ασθενείς μας παίρνουν και άλλα φάρμακα. Αν παίρνουν θιοπιουρίνες, υπάρχει αύξηση της εξθιογουανίνης. Άρα πρέπει να προσέχουμε τη δόση της αζαθιοπρίνης μας. Η μεθοτρεξάτη έχει επίταση της δράσης, επίταση της δράσης της υπαρίνης. Και να προσέχουμε επίσης όταν δίνουμε μαζί αντιόξινα ή αντιεκριτικά που γενικά ξέρουμε ότι στην ελκώδη κολίτιδα δεν τα πολύ θέλουμε. Και προσοχή αν ο ασθενής μας είναι να κάνει και εμβόλιο με τον βαριτσέλα βάιρους. Τώρα, περνάμε στο επόμενο κομμάτι της θεραπείας που είναι οι θιοπουρίνες. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αζαθιοπρίνη, η 6-μερκαπτοπουρίνη και η 6-θιογουανίνη. Θα θυμίσω λίγο το μεταβολισμό των θιοπουρινών, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτές χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν. Η αζαθιοπρίνη μετατρέπεται μη ενζηματικά σε 6-μερκαπτοπουρίνη, η οποία στη συνέχεια με το TPMT, που είναι το γνωστό ένζυμο το οποίο ελέγχουμε σε αυτούς τους ασθενείς, μετατρέπεται σε 6-μέθυλμερκαπτοπουρίνη, ενώ με ένα πολύπλοκο μηχανισμό περνάει προς τα ενεργά παράγωγα και καταλήγει ουσιαστικά στην 6-θιογουανίνη, που είναι το μεταβολικό παράγωγο το οποίο φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα και το οποίο βέβαια
βέβαια μπορεί να μας προκαλέσει και την ελευκοπαινία. Πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα αυτά τα μονοπάτια, την οξυδάση της ξανθίνης, το TPMT και την υποξυδάση γουανίνη, φωσφολιλοτρανσφεράση. Τώρα, τι μας λέει η ΕΚΟ σε σχέση με αυτό, ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι κόρτικο εξαρτώμενοι, δηλαδή ανταποκρίνονται στην κορτιζόνη αλλά στην προσπάθεια μείωσής της ή εντός τριών μηνών από τη διακοπή της υποτροπιάζουν, αυτοί οι ασθενείς φαίνεται να χρειάζονται θειοπουρίνες ή βέβαια αντι-TNF ή κάτι παραπάνω. Επίσης μας λέει ότι σε ασθενείς που είχαν σοβαρή ελκώδικο λίτιδα αλλά ανταποκριθήκαν στην κορτιζόνη, η θειοπουρίνη είναι ένας κατάλληλος παράγοντας για να διατηρήσει εν συνεχεία την ύφεση. Και επίσης οι ασθενείς που έχουν πρώιμη υποτροπή μετά από τη χορήγηση μεσαλαμίνης είναι επίσης κατάλληλοι για να πάρουν θειοπουρίνες. Και βέβαια εννοείται ότι οι θειοπουρίνες μπορούν να χορηγηθούν μαζί με τους αντι-TNF για μείωση της ανοσοκαταστολής, σαν κόμπο θεραπεία όπως τη λέμε. Και βέβαια δεν μπορεί δυστυχώς να μας δώσει καμία οδηγία η ΕΚΟ για την διάρκεια της θεραπείας με την αζαθιοπρίνη. Αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα με την αζαθιοπρίνη. Θα την πάρει ο ασθενής μας για 2, για 3, για 5, για 7, για 10 χρόνια. Πρέπει όμως να υπάρχει κάποια στιγμή ένα stop, πρέπει κάποια στιγμή να διακόψουμε και τότε βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημα του τι θα κάνουμε και πώς θα συνεχίσουμε με τη θεραπεία. Τώρα, πρέπει να θυμόμαστε ότι η αζαθιοπρίνη δεν επάγει κλινική ύφεση. Διατηρεί την κλινική ύφεση τόσο στην ελκώδικο λίτιδα όσο και στην όσα του Crohn. Διατηρεί την αποτελεσματικότητά της σε βάθος χρόνου πάρα πολύ καλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν το έχει σε αντίθεση με τους βιολογικούς παράγοντες. Δεν έχει απώλεια ανταπόκρισης. Είναι εξίσου αποτελεσματική και αν γίνει επανέναρξη μετά από τη διακοπή της. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Οι ασθενείς που είχαν ανταποκριθεί σε αζαθιοπρίνη και να τη διακόψουν συνήθως ανταποκρίνονται στην επαναχορήγηση. Επιτυγχάνει πολύ καλή πλειονογονική επούλωση. Είναι αποτελεσματική και στην Crohn και δεν είναι αποτελεσματική στην περιπροκτική Crohn. Τώρα, ένα πρόβλημα που έχει και είναι δύσκολο για τους ασθενείς πάρα πολύ είναι ότι έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Το 15-20% που βλέπετε εκεί είναι ένα ποσοστό πολύ υψηλό και ίσως όχι αποδεκτό στην εποχή μας. Έχει δύο συγκρασιακές, όπως είναι η γαστρεντερική δυσανεξία, η αντίδραση υπερευαισθησίας και η παγκρεατίτιδα. Έχει δοξοεξαρτώμενες, όπως είναι η υπατοτοξικότητα και η μυελοτοξικότητα. Έχει λοιμώξεις και κυρίως υιογενείς λοιμώξεις και νεοπλασίες, λέμφωμα, μη μελανοματικό καρκίνο δέρματος κυρίως. Επίσης, για τη δόση της, φαίνεται ότι θέλει ιδιαίτερη προσαρμογή. Υπάρχει ο έλεγχος του TPMT που δείξαμε πριν στο μεταβολισμό της. Γιατί ουσιαστικά, αν ο ασθενής μας έχει πλήρη έλλειψη του TPMT, θα πρέπει να μην πάρει αζαθιοπρίνη. Αν είναι ετερόζυγος, θα πρέπει να ξεκινήσει με χαμηλή δόση. Ενώ αν είναι φυσιολογικός ή έχει υψηλή δραστηριότητα του ενζύμου, μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν με υψηλότερες δόσεις και να γίνει πιο γρήγορο escalation, να φτάσουμε σε μεγαλύτερες δόσεις και πάνω από τα 2 με 2,5 μιλιγκράμμ, ίσως καμιά φορά που βλέπετε εκεί, για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η διαφορά σε σχέση με τους ετερόζυγους, που εκεί ανεβαίνουμε πολύ πιο σιγά. Έτσι λοιπόν η αζαθιοπρίνη για το μηχανισμό δράσης της, να πούμε ότι αναστέλει τη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων, αναστέλει τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων ΤΑΦ και ΒΙΤΑ λεμφοκυττάρων, επάγει την απόπτωση των ενεργοποιημένων ΤΑΦ κυττάρων και επηρεάζει την κυταροτοξικότητα των κυττάρων φωνέων. Τώρα για τις ιδιοσυγκρασιακές ανεπιθύμητες ενέργειες, η γαστρεντερική δυσανεξία είναι σχετικά σπάνια. Περιλαμβάνει ναυτία, εμετούς, επικαστραλγία, αδυναμία, καταβολή, δυσπεψία. Αυτό εξαρτάται καθαρά από τη χορήγηση του φαρμάκου. Εφόσον διακόψουμε το φάρμακο, τότε περνάνε τα συμπτώματα αυτά. Είναι αίτιο διακοπής αν ο ασθενής δεν μπορεί να την ανεχθεί. Καμιά φορά το μοίρασμα της δόσης μέσα στην ημέρα βοηθάει να μην παίρνει δηλαδή ο ασθενής όλα τα χάπια, αλλά να τα παίρνει αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Αυτές οφείλονται κυρίως στον ημιδαζολικό δακτύλιο και αυτό που μπορούμε να κάνουμε επίσης είναι να αλλάξουμε σε 6 μικροκτοπουρίνη ή όπως είπαμε να διαιρέσουμε τη δόση. Το άλλο είναι να έχουμε αντίδραση υπερευαισθησίας που είναι εξάνθημα, πυρετός, αρθραλγίες και μυαλγίες, το οποίο επίσης είναι σημαντικό πρόβλημα. Η παγκρεατίτιδα που μας απασχολεί και μας φοβίζει όλους είναι ευτυχώς σπάνια, είναι κάτω από 1%. Είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί με τη διακοπή του φαρμάκου και οφείλεται στη μερκαπτοπουρίνη, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε σε 6 θειογουανίνη, αλλά δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα, αυτό είναι λίγο θεωρητικό. Η υπατοτοξικότητα εξαρτάται από αυτό που είπαμε πριν, από την 6 μέθυλο μερκαπτοπουρίνη, οπότε είναι πάρα πολύ σπάνια, στο 0,3%.
Και αν ο ασθενής μας φανεί, γι' αυτό παρακολουθούμε τις τρανσαμινάσεις αρχικά κάθε εβδομάδα, αν αυξηθούν, αυτό δεν είναι απαραίτητα ένδειξη διακοπής. Αν είναι μικρή αύξηση, κάτω από 2 φορές το ανώτερο φυσιολογικό, τότε μειώνουμε τη δόση κατά 50%. Αν είναι πάνω από 2 φορές το ανώτερο φυσιολογικό, διακόπτουμε και ξαναξεκινάμε σε χαμηλότερη δόση. Ενώ ένα τρίκ, όπως το λέμε, είναι η προσθήκη της αλοπουρινόλης και η μείωση της δόσης της αζαθιοπρίνης, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το επιθυμητό ποσό 6 θιογουανίνη στο αίμα με μείωση του ποσού της 6 μεθυλομερκαπτοπουρίνης. Αν προκαλείται αύξηση της χοληρυθρίνης, τότε οπωσδήποτε πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο, ενώ πολύ σπάνιες επιπλοκές είναι η οζόντισα αναγεννητική υπερπλασία και το SOS, Sinusoidal Obstruction Syndrome. Τώρα, η οζόντισα αναγεννητική υπερπλασία είναι πολύ σπάνια, ευτυχώς, γιατί είναι κακή ανεπιθύμητη ενέργεια. Μπορεί να είναι κλινικά συμπτωματική ή να έχει μια υπεραύξηση τρανσαμινασών ή ευνίδια ιδιοπαθή πηλαία υπέρταση. Χρειάζεται βιοψία ύπατος για να τη διαγνώσουμε. Και οι παράγοντες κινδύνου είναι το άρεμ φύλλο, η ηλικία, όχι τόσο η ελκώδης κολίδα, πιο πολύ παρατηρείται σε νόσο Crohn, η μακρά διάρκεια χορήγησης και η χρήση θιογουανίνης. Η μη ελοτοξικότητα τώρα εκδηλώνεται με πτώση κυρίως των λευκών αιμοσφαιρίων, στο 3 με 4.000 λευκά αιμοσφαίρια και έως 1.500 ουδετερόφυλλα. Αν όμως πάμε πιο κάτω, τότε μιλάμε για ουδετεροπαινία, και αυτό δηλαδή είναι κάτω από τα 1.500 ουδετερόφυλλα. Πολύ πιο σπάνια θα δούμε θρομβοπαινία, συνήθως που δεν είναι κλινικά σοβαρή, ή πανκυταροπαινία. Τώρα για τον κίνδυνο της νεοπλασίας, που νομίζω ότι φοβίζει περισσότερα από όλα τα προηγούμενα τους ασθενείς, υπάρχουν διάφορα δεδομένα. Φαίνεται ότι γενικά οι ασθενείς που παίρνουν θειοπουρίνη έχουν αυξημένο κίνδυνο για κακοήθειες και κυρίως μιλάμε για τα λεμφώματα, το οποίο είναι μια κακή επιπλοκή. Υπάρχει σχετική αύξηση όμως του κινδύνου, δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς θα συμβεί πολύ συχνά, αλλά η αύξηση αυτή του κινδύνου είναι σημαντική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μη μελανοματικούς καρκίνους του δέρματος, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχετικά αυξημένος κίνδυνος για κακοήθειες του ουροποιητικού. Να δούμε λίγο πιο πολύ σε βάθος αυτό για τον κίνδυνο του λεμφώματος. Βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι μια σχετικά παλιά μελέτη του 2009 από έναν άνθρωπο που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Και δείχνει 2 πράγματα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι ότι ο κίνδυνος για λέμφωμα αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία. Άρα βλέπουμε ότι αυξάνει στα 50-65 και πάρα πολύ μετά τα 65 έτη. Γι' αυτό κιόλας πλέον στην εποχή μας αποφεύγουμε στη μεγάλη ηλικία να δίνουμε αζαθιοπρίνη. Και το δεύτερο είναι ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, όπως βλέπετε, στις πράσινες μπάρες, δηλαδή όσο οι ασθενείς χρησιμοποιούν την αζαθιοπρίνη. Όταν τη διακόψουν, ο κίνδυνος επιστρέφει σε αυτό του γενικού πληθυσμού, δηλαδή σε αυτούς που ποτέ δεν είχαν λάβει αζαθιοπρίνη. Πράγμα πολύ σημαντικό. Βλέπετε βέβαια ότι και η ίδια η διάρκεια της χορήγησης, όπως είπαμε, και η διάρκεια της φλεγμονώδης νόσου και η ενεργός χορήγηση είναι παράγοντες κινδύνου. Τώρα για τις λοιμώξεις, βλέπετε ότι το κύριο πρόβλημα που υπάρχει συγκριτικά με τις άλλες θεραπείες είναι η αύξηση των ιωγενών λοιμώξεων. Βλέπετε ότι όσον αφορά τις σοβαρές λοιμώξεις, συγκριτικά με τους αντι-TNF, με τη συνδυαστική θεραπεία είμαστε καλύτερα, αλλά οι ιωγενείς λοιμώξεις είναι σημαντικά αυξημένες. Και έχουμε αύξηση κινδύνου τόσο των πρωτογενών ιωγενών λοιμώξεων, όσο και αναζωπήρωσης των λέων λοιμώξεων. Νομίζω αυτά είναι αρκετά για την αζαθιοπρίνη και να περάσουμε στο πιο hot κομμάτι της εποχής, που είναι οι βιολογικοί παράγοντες και τα νέα μόρια. Η anti-TNF είναι το παλιότερο, τους ξέρουμε περίπου από το 1999, όπως δείξαμε, είναι το infliximab, το adalimumab και το golimumab για την ελκώδη κολίτιδα. Έχουμε τις συντεγκρίνες όπως είναι το vedolizumab, έχουμε πλέον την αντιεντελευκίνη 12-23 που είναι το ustekinumab και τους JAK inhibitors που είναι το fasitinib. Ποιος είναι ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων? Είναι αφενός να επάγουν την ύφεση και αφετέρου να τη διατηρήσουν. Και καταφέρνουν να είναι πολύ αποτελεσματικοί και σχετικά γρήγοροι περισσότεροι από αυτούς και σε αυτά τα 2 κομμάτια τα απαιτητικά. Ποια είναι η ένδειξη για να δώσουμε βιολογικό παράγοντα? Είναι κάτι ανάλογο με τις αζαθιοπρίνες. Δηλαδή είναι η κορτικοεξαρτώμενη νόσος, είναι η κορτικοανθεκτική νόσος, είναι η νόσος που είναι ανθεκτική στις θειοπουρίνες, δηλαδή ο ασθενής που πέρασε το προηγούμενο σκαλοπάτι των θειοπουρινών και δεν ανταποκρίθηκε. Και είναι και μια ιδιαίτερη κατάσταση που είναι η οξία σοβαρή ελκώδης κολίτιδα. Σε αυτήν πρέπει να το έχουμε πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Δίνουμε ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή με βάση τα κριτήρια True Love Which γίνεται η διάγνωση. Εκτιμάμε τον ασθενή την τρίτη ημέρα και εφόσον δεν ανταποκρίνεται, δίνουμε infliximab. Τα κριτήρια που τον εκτιμάμε είναι κυρίως τα κριτήρια της Οξφόρδης, δηλαδή αν έχει πάνω από 8 κενώσεις ή 3-8 κενώσεις και σε CRP πάνω από 45 κατά την τρίτη ημέρα. Και το ίδιο ακριβώς μας λέει και η ECHO. Και προσοχή εδώ πέρα, το μόνο φάρμακο που μπορούμε να χορηγήσουμε είναι το infliximab και κανένα άλλο. Τώρα, σε σχέση με τους anti-TNF, η διαθέσιμη anti-TNF είναι το infliximab, το adalimumab, το sertolizumab και το golimumab.
Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είναι όλοι το ίδιο αποτελεσματικό. Σας δείχνω το φάρμακο που είναι συνήθως το φάρμακο εκλογής μας για την αλκοόδη κολίτιδα, το infliximab από τους anti-TNF. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι κατάφερε να δείξει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο για την κλινική ανταπόκριση, όχι τόσο και για την κλινική ύφεση, ήδη από την εβδομάδα 8, το οποίο είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό, αποτελέσματα κοντά στο 70%. Ενώ βλέπετε ότι τη βλενογονική επούλωση, που είναι ένα δύσκολο καταληκτικό σημείο, το ξέρουμε όλοι, το να πετύχει ο ασθενής μας τη βλενογονική επούλωση, κατά την εβδομάδα 8 αγγίζει το 60%. Και αν δούμε οι ασθενείς οι οποίοι καταφέρουν να διατηρήσουν την ανταπόκρισή τους μακροπρόθεσμα και στον ένα χρόνο, ουσιαστικά είμαστε κοντά στο 40%. Για πολλούς και διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε επιγραμματικά αργότερα. Επίσης βλέπετε εδώ πέρα ότι η κλινική ύφεση διατηρούμενη και όλες από την εβδομάδα 8 είναι περίπου στο 20%. Μπορεί αυτά τα νούμερα να μοιάζουν ίσως μικρά σε κάποιους, δεν είναι τόσο μικρά, γιατί σκεφτείτε ότι μιλάμε για το μικρό ποσοστό ασθενών που έχουν τόσο σοβαρή και επιθετική νόσο και για την εποχή που τότε ήταν μονοθεραπεία με το infliximab. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Και μετά ήρθαν τα δεδομένα που μας δείξαν ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε το infliximab σε συνδυασμό, να βάζουμε δηλαδή μαζί και την αζαθιοπρίνη. Γιατί έτσι καταφέρνουμε να πετύχουμε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και γιατί το καταφέραμε αυτό? Γιατί καταφέραμε ουσιαστικά να μειώσουμε τα αντισώματα και να αυξήσουμε με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα του φαρμάκου. Και είναι αποδεδειγμένο από μια πολύ πρόσφατη πλέον μελέτη, βέβαια το ξέρουμε και καλά και το ζούμε, ότι η κόμπο αγωγή μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας. Ουσιαστικά αυτοί οι παράγοντες και ειδικά το infliximab πρέπει να χορηγούνται μαζί με αζαθιοπρίνη κατά προτίμηση στην ελκώδη κολίτιδα για να μειώσουμε τον κίνδυνο να αποτύχει η θεραπεία μας και να οδηγηθεί ο ασθενής μας είτε στο να ξαναπάρει κορτιζόνη, είτε στο να ξαναμπεί στο νοσοκομείο, είτε στο να μπει στο χειρουργείο ή να αναγκαστεί να αλλάξει τη θεραπεία του. Τώρα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες των anti-TNF είναι πάντα ένα ζήτημα, το συζητάμε αναλυτικά με τους ασθενείς μας. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στα δύο πρώτα, είναι οι λοιμώξεις και οι κακοήθειες, τις οποίες φοβούνται. Υπάρχουν πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες, όπως είναι οι υπομυελληνοτικές διαταραχές, η νευροπάθεια, η εγκάρσια μυελίτιδα. Αντιδράσει κατά την έγχυση που βέβαια αντιμετωπίζονται, η θετικοποίηση των αντιπυρηνικών αντισωμάτων και των αντι-DSDNA, ο φαρμακοεπαγόμενος λύκος, το ψωριασιόμορφο εξάνθημα, η υπέρταση, η επιδείνωση καρδιακής λειτουργίας και η αύξηση των τρασαμινασών. Τώρα για τις λοιμώξεις θα καταφύγουμε σε μια σχετικά πρόσφατη μετανάλυση που δείχνει ότι οι anti-TNF αυξάνουν τον κίνδυνο των λοιμώξεων συνολικά. Όμως αν το δούμε πιο κάτω φαίνεται ότι οι anti-TNF δεν αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, όπως αυτοί ορίστηκαν ως αυτοί που χρήζουν νοσηλείας, που χρήζουν ενδοφλέβη αντιβιωτικά ή που προκαλούν θάνατο. Φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο όμως των ευκαιριακών λοιμώξεων, εξού και ο έλεγχος που κάνουμε πριν την έναρξη της θεραπείας, και βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπήρωσης της φυματίωσης, γι' αυτό είμαστε πάντα πολύ σχολαστικοί στο να την ελέγξουμε πριν τους χορηγήσουμε. Τώρα, γενικά φαίνεται ότι δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας. Με δύο μικρές εξαιρέσεις, δεν μπορούμε να καταλήξουμε για το λέμφωμα, να αυξάνουν τον κίνδυνο λεμφώματος ή όχι, ενώ φαίνεται ότι αυξάνουν και αυτά λίγο τον κίνδυνο για το μελάνωμα. Οπότε, καλό είναι αυτοί οι ασθενείς να μην εκτίθενται στον ήλιο και να έχουν μια δερματολογική παρακολούθηση. Μια τρομακτική επιπλοκή είναι το υπατοσπληνικό λέμφωμα εκτάφ κυττάρων, που ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο, παρατηρείται σε άντρες κάτω των 35 ετών, που παίρνουν συνδυασμένη όμως θεραπεία, δηλαδή αντι-TNF και αζαθιοπρίνη, για διάρκεια μεγαλύτερη από τα 2 χρόνια. Γι' αυτό κιόλας η οδηγία είναι να περιορίζεται η θεραπεία σε κάτω από 2 έτη σε ασθενείς με βαριά νόσο, ειδικά όταν έχουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Να περάσουμε τώρα σε ένα πιο πρόσφατο μόριο, σε ένα πιο εξελιγμένο, το βεντολίζουμα με άλλο μηχανισμό δράσης. Συνδέεται αποκλειστικά με την α4β7 ιντεγκρίνη. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σημαίνει ότι είναι εντεροεκλεκτικό. Ουσιαστικά αυτοί οι υποδοχείς υπάρχουν μόνο στο έντερο και λιγότερο στο ανώτερο αναμνηστικό μας. Και έτσι το μόριο αυτό δεν έχει συστηματική δράση, αλλά περιορίζεται στο έντερο και μπλοκάρει ουσιαστικά τη διαπίδηση των λεμφοκυττάρων προς τον αυλό και ουσιαστικά μπλοκάρει έτσι την διαδικασία της φλεγμονής. Τώρα θυμηθείτε και τα νούμερα από πριν και τι μας δείχνει ανάλογα εδώ το βεντολίσμα. Μας δείχνει ότι σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα κατά τη φάση της επαγωγής της ύφεσης καταφέρανε ένα 47% να έχει κλινική ανταπόκριση, κλινική ύφεση κοντά στο 17% και βλενογονική επούλωση στο 40%.
Ενώ αν πάμε στην εβδομάδα 52, τα ποσοστά γίνονται ανάλογα ακριβώς στον anti-TNF. Είμαστε κοντά στο 40% της διατηρούμενης κλινικής ύφεσης. Έτσι, δεν μιλάμε απλά για ανταπόκριση, αλλά εδώ μιλάμε για κλινική ύφεση. Και βλέπετε ότι η διατηρούμενη κλινική ανταπόκριση είναι κοντά στο 55%. Το η πυλνογονική επούλωση πάνω από 50%, επίσης πολύ σημαντικό, πολύ ψηλό ποσοστό. Ενώ η διατηρούμενη κλινική ύφεση, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι στο 24%. Αυτό που είχε πλέον ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον έχουμε άλλο ένα μόριο στα χέρια μας, το οποίο είναι αποτελεσματικό, τι σχέση έχει με τους αντι-TNF, δηλαδή τι γίνεται στους ασθενείς που είχαν πάρει αντι-TNF και τι γίνεται σε αυτούς που δεν είχαν πάρει. Και φαίνεται ότι στους ασθενείς που είχαν εκτεθεί στους αντι-TNF η αποτελεσματικότητα είναι χαμηλότερη. Άρα ουσιαστικά όταν μπαίνει σαν δεύτερη γραμμή θεραπεία έχει και χαμηλότερη πιθανότητα να πετύχει από ότι όταν μπει σαν πρώτη γραμμή θεραπεία. Και το ίδιο αποτυπώνεται και στη βλενογονική επούλωση. Ακολούθησαν τα real life δεδομένα που δείξαν ότι είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Εδώ βλέπετε έχει και την όσο του Κρόνου και την ελκώδη κολίτιδα. Και τα ποσοστά την εβδομάδα 14 και στο τελευταίο follow-up που ήταν από την εβδομάδα 34 μέχρι την 52, γιατί ήταν αναδρομική μελέτη και γινόταν συλλογή των δεδομένων. Αναδρομικά φάνηκε ότι τα ποσοστά είναι καλύτερα από εκεί που τα περιμέναμε, πάνω από το 60%. Και βέβαια όταν μπαίνει και ένα δεύτερο μόριο στη ζωή αρχίζουμε να κάνουμε και συγκριτικά, δηλαδή να λέμε τι είναι καλύτερα να χορηγήσουμε. Απευθείας συγκρίσεις δεν έχουν γίνει πολλές, έχει γίνει μόνο μία. Αυτές όμως που χρησιμοποιούνται είναι αυτοί, όπως αυτή εδώ, το propensity match score, που τι κάνουν, ουσιαστικά δημιουργούν ομοιογενείς ομάδες. Δηλαδή αν στη μία ομάδα δώσουν το φάρμακο σε έναν 30χρονο με εκτεταμένη κολίτιδα που δεν καπνίζει, θα βρουν έναν 30χρονο με εκτεταμένη κολίτιδα που δεν καπνίζει και στην άλλη ομάδα και θα δώσουν anti-TNF. Οπότε γίνεται σύγκριση, μια ομογενοποίηση ουσιαστικά των ομάδων και σύγκριση των αποτελεσμάτων των φαρμάκων. Και είδαν ουσιαστικά ότι όντως το εντίβιο έχει ανάλογα αποτελέσματα σε κλινική ύφεση, ανταπόκριση και ενδοσκοπική επούλωση σε σχέση με τους αντι-TNF. Τώρα το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του φαρμάκου που μας κάνει να το αγαπάμε είναι ότι δεν έχει ουσιαστικά ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, αλλά μιλάμε για απλές φαρυγγίτιδες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ότι έχει κάποια συστηματική ανεπιθύμητη ενέργεια. Δεν φαίνεται να αυξάνεται ο κίνδυνος για τις κακοήθειες. Οπότε είμαστε αρκετά χαρούμενοι να δίνουμε ένα αρκετά ασφαλές μόριο. Τώρα, ακόμα πιο μετά, ήρθε στη ζωή μας, ήρθαν οι JAK inhibitors και περιμένουμε κι άλλους. Προς το παρόν έχουμε στη διάθεσή μας και πλέον και συνταγογράφηση το tofacitinib, το οποίο είναι ένας μη ειδικός JAK inhibitor, χορηγείται από του στόματος, είναι χαπάκι, έχει ενδοκυτάρια δράση, δεν είναι πρωτεΐνη, έχει ένδειξη μόνο για την ελκώδη κολίτιδα και είναι μικρό μόριο, άρα περιμένουμε ότι έχει χαμηλή ανοσογονικότητα, δεν έχει θέμα με τα αντισώματα όπως είπαμε στην ελκώδη κολίτιδα. Ποια είναι η ανταπόκριση στο tofacitinib? Σκεφτείτε κιόλας ότι δίνεται σε έναν πολύ δύσκολο πληθυσμό, γιατί συνήθως μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χάσει προηγούμενες θεραπείες. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει μια ανταπόκριση γύρω στο 19, κοντά στο 20 τέλος πάντων τα 100, κατά την εβδομάδα 8 για να πετύχει κλινική ύφεση. Έτσι, μιλάμε για ένα πάλι υψηλό ποσοστό για κλινική ύφεση. Αν βάλουμε στην εβδομάδα 52, το ποσοστό αυτό βελτιώνεται και φτάνει κοντά στο 40%. Άρα αρκετά καλά για αυτή την πολύ δύσκολη ομάδα πληθυσμού. Και βλέπετε ότι αν πάμε στην βλενογονική επούλωση πάλι, που είναι αυτό που μας απασχολεί, και στην ύφεση, τα ποσοστά είναι εκεί που είπαμε κοντά στο 50% και αναπαράγεται το ίδιο πρότυπο, δηλαδή οι ασθενείς που είχαν χάσει προηγουμένως τον αντι-TNF έχουν χαμηλότερη ανταπόκριση σε σχέση με τους ασθενείς που δεν τον έχουν χάσει. Ποια είναι τα αντίστοιχα real life δεδομένα? Εδώ είναι πολύ λίγο, ουσιαστικά μια-δύο μελέτες έχουμε, που τι μας δείχνουν, ότι τα ποσοστά είναι εκεί που μας τα δίνουν οι κριτικές μελέτες, αλλά φάνηκε ότι η προηγούμενη χρήση του βεντολίζουμε αψιετήθηκε με χαμηλότερη ανταπόκριση, το οποίο σαν στοιχείο θα είναι σημαντικό να το ξέρουμε αργότερα για το sequencing των φαρμάκων. Τώρα, πώς χορηγείται το tofacitinib? Το δίνουμε αρχικά 10 mg δύο φορές τη μέρα για 8 εβδομάδες για να πετύχουμε την ύφεση και μετά προσπαθούμε να μειώσουμε τη δόση. Υπάρχουν διάφορα σχήματα, δηλαδή για τους anti-TNF failures μπορεί να μείνουμε στη μεγάλη δόση ή αν χάσουμε ανταπόκριση να επανέλθουμε στη μεγάλη δόση για μία περίοδο. Ένα θέμα τώρα σημαντικό με το tofacitinib είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειές του. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας δοξοεξαρτώμενος κίνδυνος για ανάπτυξη έρπιτα ζωστήρα. Το σημαντικό είναι ότι
Τα επεισόδια δεν ήταν βαριά, δεν οδηγούσαν σε διακοπή φαρμάκου, αλλά γιατί είναι βασανιστικός ο ριζοστήρας, καλό είναι, αν μπορούμε και υπάρχει το παράθυρο ευκαιρίας, να εμβολιάσουμε τον ασθενή μας. Και το λέμε αυτό γιατί το εμβόλιο για τον έρπιτα ριζοστήρα προς το παρόν που κυκλοφορεί έχει μέσα ζώντα οργανισμό, άρα δεν μπορεί να δοθεί όταν παίρνουμε ανοσοκαταστολή. Έτσι, αυτό που πρέπει να γίνεται, περιμένουμε μάλλον, είναι το εμβόλιο το αδρανοποιημένο που θα μπορεί να γίνεται και σε άτομα που παίρνουν ήδη ανοσοκατασταλτικά. Περιστατικά κακοήθεια ήταν σπάνια και μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Υπάρχει μια διαταραχή στο λιπηδεμικό προφίλ, γι' αυτό παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς με χοληστερίν, τριγλυκερίδια κτλ. Τα οποία όμως δεν σχετιζόντουσαν με μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα. Η διαταραχή αυτή στο λιπηδεμικό προφίλ δηλαδή, και με θεραπεία με στατίνες υπήρχε αποκατάσταση του λιπηδεμικού προφίλ. Και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για τα περιστατικά θρομβώσεων, που είναι και της μόδας τώρα με τους εμβολιασμούς. Αυτά παρατηρήθηκαν σε ρευματολογικούς ασθενείς που είχαν όμως υποκείμενους προδιαθεσικούς παράγοντες και λάβανε το φάρμακο σε υψηλή δόση. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε και εμείς, εφόσον έχουμε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για θρομβώσεις ή υψηλού κινδύνου, να τους αποφεύγουμε. Θα κλείσουμε με το ουστεκίνουμαμπ, το οποίο ακόμα δεν είναι ελεύθερο στη συνταγόγραφη για την ελκώδη κολίτιδα, χορηγείται μέσω SIP, αλλά έχει έγκριση, το οποίο είναι ένα μόριο που λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Μπλοκάρει ουσιαστικά την P40 υπομονάδα των ιντερλευκινών 12 και 23, μπλοκάροντας τα δύο μονοπάτια της φλεγμονής. Είναι ένα μόριο που το έχουμε αρκετά χρόνια στη διάθεσή μας. Από το 2009 χορηγείται για την ψωρίαση. Ακολούθως πήρε έγκριση για την ψωριασική αρθρίτιδα, την ψωρίαση στους εφήβους μετά, και από το 2016, από τα τέλη του 2016, στην νόσο του Κρόν. Και πλέον και στην ελκώδη κολίτιδα. Ιδιαίτερο με αυτό το φάρμακο είναι ότι χορηγείται αρχικά ενδοφλέβια, η πρώτη έγχυση, αναλόγως του βάρους, και μετά, ανεξαρτήτως βάρους, είναι 90 mg κάθε 8 εβδομάδες ή κάθε 12, αναλόγως με τις ενδείξεις, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θεραπείας. Τώρα, η αποτελεσματικότητά του, βλέπετε πάλι τα ποσοστά, αντίστοιχα με τους... με το τοφασίτινιμ και του βεντολίσμα, που ουσιαστικά έχει μια κλινική ύφεση στο 15% μετά από μία και μόνο ενδοφλέβια δόση. Ενώ η κλινική ανταπόκριση την εβδομάδα 8, είναι, μετά δηλαδή την πρώτη ενδοφλέβια χορήγηση, είναι κοντά στο 50%. Ένα αρκετά καλό ποσοστό. Και αν δούμε μέχρι την εβδομάδα 44, πάλι μονότονα βλέπουμε το ίδιο ποσοστό, χοντρικά γύρω στο 40% ασθενών που είναι σε κλινική ύφεση και ελεύθερη κορτικοστεροειδών. Και βλέπετε ότι επίσης η ενδοσκοπική βελτίωση είναι στο 50%, ενώ εδώ ήταν η πρώτη μελέτη που έχει και ιστολογική βελτίωση την εβδομάδα 44, και βλέπετε ότι την επιτυγχάνει και αυτή σε σημαντικά υψηλό ποσοστό. Το μεγάλο καλό που το ξέρουμε πολύ καλά για το ουστεκίνουμαμπ, γιατί υπάρχει registry ήδη από τους ρευματολόγους, μακροχρόνιο, πάνω από 10 χρόνια παρακολούθηση, και πλέον από τους δικούς μας ασθενείς, είναι ότι έχει εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Βλέπετε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά σε ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με το placebo. Και το άλλο θετικό είναι ότι αυτά τα καινούρια μόρια φαίνεται να μην έχουν την απώλεια ανταπόκριση που είχαν οι anti-TNF, και βλέπετε εδώ πέρα ότι έως την εβδομάδα 92, δηλαδή όταν πήραν τους ασθενείς που πετύχαν ύφεση και τους παρακολούθησαν μέχρι και τα 2 χρόνια, είδαν ότι κρατάνε ουσιαστικά το ίδιο ποσοστό, δεν χάνονται. Αν ο ασθενής μπει σε ύφεση, τότε θα την διατηρήσει. Τώρα, όλα αυτά τα φάρμακα πάρα πολύ καλά, μας δίνουν θεραπευτικές επιλογές, αλλά είναι πολύ καλό δηλαδή ότι το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο πλουτίζει. Είναι θετικό ότι φαίνεται ότι όλα έχουν μια ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Φαίνεται να είναι και πολύ ασφαλής, γεγονός που ανακουφίζει και εμάς και τους ασθενείς μας. Ενώ η αζαθιοπρίνη φαίνεται να χάνει το ρόλο της ως μονοθεραπεία. Από την άλλη, το γεγονός ότι έχουμε τόσα φάρμακα μας κάνει δύσκολο το να δούμε ποιο θα βάλουμε σαν πρώτη γραμμή. Πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρα κριτήρια, και ίσως το μέλλον να είναι αυτό που λένε το precision medicine, δηλαδή το να μπορούμε να βρούμε τον ασθενή που θα ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη θεραπεία. Και βέβαια ακολούθως το sequencing, δηλαδή ποιο φάρμακο θα δώσεις αφού αποτύχει το προηγούμενο. Όλα αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί, είναι καινούρια και είμαστε ακόμα στη φάση του ψαξίματος. Και βέβαια ίσως το μέλλον να περιλαμβάνει και τις συνδυαστικές θεραπείες βιολογικών παραγόντων, που μέχρι τώρα δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως, δεν είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά ίσως το μέλλον για κάποια δύσκολα περιστατικά να είναι το να συνδυάσουμε πολλά από αυτά τα φάρμακα όπως τα συνδυάζουμε με την αζαθιοπρίνη. Ευχαριστώ πολύ.